Περιμένουμε την ολοκλήρωση του βήματος του πρώτου που έγινε. Έχουμε ομοφωνία στους θεωρητικούς του δικαίου ότι πράγματι οι δικές μας θέσεις στηρίζονται στον νόμο. Πιστεύουμε ότι και το εφετείο θα επαναλάβει όσα το πρωτοδικείο με μία διόρθωση, ότι δηλαδή πρέπει και να απασχολούνται άμεσα οι εργαζόμενοι, διότι στο μεταξύ υπάρχει η ΝΕΡΙΤ, παρόλο που ακόμα απασχολεί εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί στη δημόσια τηλεόραση. Είναι δανεικοί ακόμα και τώρα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην ΝΕΡΙΤ. Μετά από τόσους μήνες ακόμα δεν υπάρχει ΝΕΡΙΤ. Πάντως η απασχόληση των εργαζόμενων στην ΕΡΤ πρέπει να υπάρξει και να διαταχθεί άμεσα. Αυτό πιστεύουμε ότι θα διορθωθεί. Είμαι αισιόδοξος και είναι θέμα και τιμής για την ελληνική δικαιοσύνη τα πράγματα να αποκατασταθούν όπως ο νόμος προβλέπει και στο κάτω-κάτω να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και διατάξεις που ρυθμίζουν την αρμοδιότητα των δικαστηρίων. Ζητούμε με την έφεση που προκλήθηκε το προηγούμενο διάστημα επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑ Ηρακλείου και καταβολή όλων των δεδουλευμένων καθώς και τις αποζημιώσεις που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία. Κερδίσαμε τον πρώτο βαθμό, είναι σήμερα το εφετείο. Κερδίσαμε και τα ασφαλιστικά μέτρα πριν από μερικούς μήνες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τους μισθούς υπερημερίας που δικαιούμαστε εφόσον οι απόλυσεις μας είναι άκυρες. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι και τώρα η δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα μας δικαιώσει στο δεύτερο βαθμό. Εμείς από την πλευρά μας, σε όλες τις έδρες της Ελλάδας, παραμένουμε στις κονσόλες και στα μικρόφωνά μας, κάνουμε εκπομπές. Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά από τη Θεσσαλονίκη, βγάζει δελτίο από το Air Open κάθε μέρα. Κάθε βράδυ, αδιαλείπτως από τις 11 Ιουνίου και μετά. Και εξάλλου πάνω σε αυτό στηρίχθηκε και η πρωτόδικη απόφαση. Δηλαδή, εμείς εξακολουθούμε και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας της ενημέρωσης. Αυτό που διεκδικούμε και θα το διεκδικούμε πάντα είναι την επανεταιργία της ΕΡΤ με όλους τους εργαζομένους της, όπως ήταν πριν από το Λουκέτο, και με συνεννόηση μαζί με την όποια κυβέρνηση να συζητήσουμε τον εξορθολογισμό μιας γνήσιας πραγματικής δημοσιογραφικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Εδώ η Κρήτη έστειλε το πρώτο μήνυμα και ήταν ένα μήνυμα υπέρ ακριβώς αυτών των απόψεών μας με τη δικαίωση των συναδέλφων μας. Ελπίζουμε και σήμερα να έχουμε την ίδια απάντηση από τους ελεύθερους δικαστές της Κρήτης.